Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου, Γυμνάσματα Πνευματικά, Μελέτη 23η, Συνέχεια. Συλλογή σου αγαπητέ μου, ότι ο Κύριος Σιμών Ιησούς Χριστός, αφού του έγινε δεκτικό σωματικής δυνάμεως, δεν πέρασε με αργία των χειρών και αμέλεια, αλλά δούλευε εργόχειρο και έκανε την τέχνη την κανουμένη τεκτονική, δηλαδή ήταν μαραγκός καταγινόμενο στον απελεκά ξύλα και να κατασκευάζει πόρτες και παράθυρα και άλλα όμοια ξυλουργικά ως τους 30 χρόνους της ηλικία του, διότι δεν ονομάζεται μόνον ιός του τέκτονος Ιωσήφ, ως λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ούχου το συστήν ο του τέκτονος Υιός. αλλά και τέκτον απλός κατά τον Ευαγγελιστή Μάρκο, ούχου το ο τέκτον ο Υιός Μαρίας και ενώ ο μεν ζούσε, ο δίκαιο και τέκτον Ιωσήφ δούλευε μαζί με αυτόν και συγκοπίαζε στην τεκτονική αυτή τέχνη υπηρετών. Με όλα τα τη τέχνη και τα αναγκαία και τα χρειώδη τη ζωή, μαζί με αυτόν, ποριζόμενο και πληρών το γραφέν περί του φιλοπάτορο Ιού, ότι ω δεσπότε δουλεύσε τη γεννή σα είναι αυτόν. κεφάλαιο διότι με το να ήσαν φτωχοί οι γονείς του και με τον κόπο τους έβγαζαν τη ζωοτροφία τους, ανάγκη ήταν και ο Κύριος να συγκοπιάζει με αυτούς σε τούτο. Καθώς λέγει ο Μέγας Βασίλειος, «Κατά μέν την πρώτην ηλικίαν της γονεύσην υποτασσόμενος, άπαντα πόνων σωματικών και πράως και ευπιθός συνδιέφερεν. Άνθρωποι γαρόντες δίκαιοι μεν και ευσεβείς, πένιτες δηλαδή φτωχοί και των αναγκαίων ουκ εύποροι. Και μάρτης η φάτνη των τιμίων τόκων η θεραπεία. Η κότος πόνη σώματος προσεμίλουν δίνει κένεση. Την αναγκαίαν χρίαν ταύτια αυτής συμπορίζοντες. Η Ιησούς δε τούτης υποτασσόμενος ως φυσίνη γραφή πάντως και το συνδιαφέρειν τους πόνους στην ευπίθιαν επιδείκνητο. Αφού δε ο δίκαιος Ιωσήφ εντελεύτησε, εκοιμήθη δηλαδή, εδούλευε μοναχός του την τέχνη ο Κύριος, τέχνη όχι ελευθέριων και υπερήφανων, καθώς είναι η επιστήμη, φυσική, γεωμετρία, αριθμητική, μουσική, η χρυσοκογική, η ορολογοποιητική και οι όμοιες, αλλά δούλευε μια τέχνη βαναυστική, ευτελή, κοπιαστική και φτωχική. Τούτο μεν για να βγάζει τα προς την ειδική του ζωοτροφία, καθώς ο άνθρωπος και εκείνο ο άνθρωπος. Τούτο δε για να βοηθά την πτωχή μητέρα του και τους άλλους ξένους, τους φτωχούς. Το περισσότερο και τα δύο αναγκαία πράγματα πρώτον μεν για να δείξει παράδειγμα ένας σε όλους τους ανθρώπους να μην κάθονται αργοί και χωρίς εργόχειρο, αλλά να δουλεύει καθίσει εκείνη την τέχνη που δίνατε. Και δεύτερον, για να διδάξει τους ανθρώπους εμπράκτος ότι οι τέχνες και τα εργόχειρα, όσων και αν είναι ταπεινά και φτωχικά, δεν είναι κακά. Ούτε μπορούν να εμποδίσουν τον άνθρωπο στη σωτηρία του και από την ευαρέσκεια του Θεού, εάν μόνον ο άνθρωπος προσέχει και λύπη από κάθε αμαρτία και από κάθε ψεύδος και δολιότητα και κλεψιά που ακολουθεί στις τέχνες. Ό του θαύματο, εκείνος ο δεσπότης των απάντων, του οποίου όλα τα όντα τα ουράνια και πήγια είναι υπόδουλα, τα σύμπεντα δούλα σα, καθώς λέει ο ψαλμός, εκείνος που έκανε ελεύθερο τον όναργο και το μονόκερο και σε κάθε άνθρωπο και στην άνθρωπο. Δεν υποτάσσονται να δουλεύουν, καθώς είναι γραμμένο, τις δε εστί ο αφής όνων άγριον ελεύθερων. Αυτός λοιπόν καταδέχτηκε να δουλεύει τους ανθρώπους και να κοπιάζει κάθε κά στην ημέρα. Εκείνη η σοφία που με τη θαυμαστή τέχνη της κατασκεύασε τον ουρανό και τη γη, η πάντων τεχνή της δίδαξέ με σοφία, όπως λέει η Σοφία Σιράχ στο 7ο κεφάλαιο, και όπου φωτίζει τους νόα των ανθρώπων, το νου τους δηλαδή, να εφεύρουν όλες τις τέχνες, αυτό συγκατεύει να εργάζεται μια τέχνη τόσο βάναψη και κοπιαστική. Και αλήθεια, ή το παράδοξο πράγμα να βλέπει κανό εκείνον, που κρατεί στην παλάμη του όλο τον κόσμο, να σηκώνεται πρωί-πρωί να βαστάζει το ζεμπίλι με τα σιδερικά στο νόμο του και να πηγαίνει σε έναν και σε άλλον. Και πότε μένα πηγαίνει στο εργαστήριο να δουλεύει, πότε δε, καθώς απαιτεί η τέχνη, να βαστάζει τα εργαλεία, τα σιδερικά, να κοπιάζει και να υδρώνει στον καύσωνα του ήλιου και στον καιρό του θέρους, να κρυώνει και να παγώνει στην ψύχρα τον καιρό του χειμώνος να δουλεύει όλη την ημέρα ως το βράδυ και το βράδυ να περνά των ημερήσιων μισθών παίρνοντας το μισθό του για να τραφεί αυτός όπου τρέφει με το πνεύμα του όλα τα ζωντανά τόσο τα ζώα όσο και τα φυτά και να γεμίζει από κάθε αγαθοσύνη τούτο τη αληθεία δεν το χωράει ο νους αυτό δεν μπορεί να το λαλήσει η γλώσσα. Τούτο παγώνει το αίμα μες στις φλέβες για την έκπληξη και το θαυμασμό που περιέχει. Λοιπόν δίκιο είναι ο γλυκής Ιησούς να φωνάζει υποκάτω κάτω στο πρόσωπο του Δαβίδ Φτωχό είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου» ψαλμός πι ήτα. Και πάλι να λέει «Ο γιος του ανθρώπου κύρθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε» Ματθαίος 20 Απορείς αδερφέ μου και θαυμάζεις εσύ που ακούς και αναγνώσκεις αυτά αλλά μάθε ότι ο Κύριος αυτά πάντα τα επίησε για να γιατρέψει ως γιατρός πάνθρωπος με το παράδειγμά του δύο μεγάλα πάθη και ασθένειες που βρίσκονται στους ανθρώπους και όπως το προείπαμε πρώτον να παρακινήσει τους αμελείς και τους οκνηρούς στο να δουλεύουν και να εργάζονται και δεύτερον να διδάξει εκείνους που δουλεύουν να εργάζονται να μην μεταχειρίζονται δολιότητες και κλεψιές στη δουλειά και την τέχνη τους. Το λοιπόν, αν εσύ είσαι από τους αργούς και από αυτούς που δεν δουλεύουν, μάθε όχι από αγγέλους, όχι από ανθρώπους, αλλά από αυτό τον ποιητή των αγγέλων και των ανθρώπων, να δουλεύεις κάποια τέχνη και εργόχειρο όποιο μπορείς. Αν είσαι πατριάρχης, να μιμηθείς τον όντως οικουμενικό πατριάρχη Χριστό, και έχει διορισμένο να κάνει την ημέρα ένα λίγο εργόχειρο η καλλιγραφία ή σύνθεση λόγων και διδαχών ή συγγραφή βιβλίων ή κάτι άλλο τέτοιο πνευματικό. Και αφού ευκαιρίσεις από τις άλλες εκκλησιαστικές υποθέσεις να καταγίνασαι εδώ με τρία πράγματα. Πρώτον, με την κατάσταση του λογισμού σου. Δεύτερον, διότι μένει το έργο αυτό στου μεταγενέστερου και προξενεί ωφέλεια, και τρίτον, διότι τρώ με τον κόπο σου τον άρτο σου. Και πληρεί την αποστολική εντολή που λέει: Ουδέ δωρεά άρτων εφάγομαν παρατινός αλλά εν κόπο και μόχθο, νύχτα και ημέραν εργαζόμενη προ το μη την α ημών. Δευτέρα Θεσσαλονική Επιστολή επειδή όποιος δεν θέλει να εργάζεται αυτός δεν πρέπει ούτε να τρώει κατά τον αυτόν Απόστολο ότε είμεν προς ημάς τούτο παραγγέλωμεν ημίν ότι ήτις ου θέλει εργάζεστε μη δε εστιατό. έτσι έκαναν και οι παλιοί εκείνοι οι πατριάρχες οι Χρυσόστομοι, οι Γρηγόροι, οι Αθανάσιοι, οι Κύριλοι οι Ευλόγοι και μαζί με αυτούς οι νεότεροι νεκτάρεοι, δοσίθεοι Χρύσανθη, Ιερεμίε και ο Αντιαχίας το Πατριάρχης Σύλβεστρος, τρεις ώρες είχε διορισμένες να δουλεύει τη ζωγραφική τέχνη. Αν είσαι αρχιερέας, τα αυτά να κάνεις με τα ανωτέρω, ακολουθώντας το παράδειγμα του μεγάλου και άκρου αρχιερέως Χριστού, δεύτερον των παλιών και νεωτέρων ομοταγών του αρχιερέων, τους οποίους, αν θα απαριθμίσω, είναι πάνω από περισσότεροι από την άμμο, όπως λέει και ο Δαβίδ. Αν είσαι ιερωμένος ή μοναχός, εσείς μάλιστα έχετε χρέος να μιμηθείτε τον Ιησού Χριστό και να δουλεύετε τέχνη και εργόχειρο. Και εξαιρέτω εσύ, ο μοναχέ, όχι μόνο γιατί το εργόχυρο γίνεται σε σένα φήμοτρο και εμπόδιο της αμέλειας, αλλά καθώς λέει ο Άγιος Σεσαάκ, διότι με το εργόχυρό σου δίνασαι να ελεείς, και εκείνους που έχουν χρέια του αδελφού σου. Αλλά το περισσότερο για δύο αίτια, διότι με το εργόχειρο ειρηνεύει και καταστέλλεται ο λογισμός σου, και δεύτερον γιατί, ευγάζοντας εκ του εργοχύρου σου τη ζωοτροφία σου, δίνας εναντιαμένη στην ησυχία και την άσκησή σου, και δεν βρίσκεις πρόφαση και αφορμή να πηγαίνεις στον κόσμο να ζητάς ελεημοσύνη από τους χριστιανούς, από το οποίο προξενούνται τρία μεγάλα κακά. Πρώτον, αυτοί οι ίδιοι που τρέχουν στις πολιτείες χάριν ελαίους, βλάπτονται ψυχικώς, πέφτουν σε περισσότερα και πολλά πάθη και πειρασμού. Και δεύτερον, αυτοί οι μοναχοί γίνονται έτοιμοι να σκανδαλίζονται οι κοσμικοί και να κατηγορούν το όντω επενετό και αγγελικό σχήμα των μοναχών. Και τρίτον, φέρουν μαζί τους όταν γυρίσουν εκ του κόσμου πολλές συνήθειες και φρονήματα κοσμικά, τα οποία θα μεταχειρίζονται στο εξή και στις κατοικίε τους. Γι' αυτό δικαίως ταλανίζει αυτούς και τους όμοιους με αυτούς ο κλίμης ο στρωματέας, λέγοντας «Οε δε της και εν υποκρίσι λαμβάνουσι, η δυναμένους βοηθήνε αυτής και λαμβάνειν παρετέρων βουλωμένης, ο γάρα ένχων και διπόκρισιν η αργία λαμβάνων, κατακριθήσετε. Για τούτο, και πάντε σχεδόν οι όσοι οι πατέρες οι καλούμενοι ή της κλίμακος, όπως της κλίμακος ο Άγιος Ιωάννης, ο Άγιος Εφραίμ, ο Ισαΐας, ο Ευεργετινός, εξαιρέτως δε ο Μέγας Βασίλειος, σε πλήστα μέρη των ασκητικών συγγραμμάτων, και μάλιστα στην τετάρτη ασκητική διάταξη αποδεικνύει εκ των γραφών δια του παραγήματος του Κυρίου και των Αποστόλων και των Προφητών ότι είναι καλό και ένομο να εργάζεσαι με το σώμα ή του σώματος εργασία και ότι καθώς είναι διπλούς ο άνθρωπος εκ ψυχής και σώματος έτσι πρέπει να έχει διπλό έργο ψυχικών με την ύψη και την προσεχή των λογισμών και την νοερά και αδιάλεπτη προσευχή, σωματικός δε την τέχνη και το εργόχειρο. Εργόχειρο όμω λέει να είναι πρέπον και αρμόδιο στο μοναχό. Εργόχειρο ελεύθερο από κάθε πραγματεία και πειρασμό και σχροκέρδια. Και εργόχειρο που να μπορεί να δουλεύεται μέσα σε μια καλύβα, αν είναι τρόπος, ώστε και το εργόχειρο να γίνεται σε ησυχία και να διαφυλάσσεται ο νους. Αν εσύ που διαβάζεις αυτά είσαι πλούσιος και άρχοντας, να μην πεις τον πλούσιο που ελεούσε και τον άρχοντα των βασιλέων της γης, ο οποίος για δικό σου παράδειγμα συγκατεύει στο να δουλεύει εργόχειρο. Να μην μεταχειρίζεσαι την πλουσιότητα και την αρχοντιά σου όλοι για αργίες και οκνηρίες, αλλά έχει κάποιο μικρό εργόχειρο για να εργάζεσαι. Εμείς διαβάζουμε στην Παλαιά Γραφή ότι πολλοί άρχοντες και κριτές έκαναν εργόχειρο και στη νέα χάρη του Ευαγγελίου βρίσκουμε βασιλείς που δούλευαν. Έτσι και ο Ιησούς του Ναβή, ο κριτής και άρχοντας του Ισραήλ, έγραφε επί των λίθων το δευτερονόμιο, το σκάλιζε εκεί δηλαδή πάνω στην πέτρα. Έτσι ο κριτής και άρχοντας σε γένετο ήταν προσταγμένος από τον νόμο να γράφει με το χέρι του το δευτερονόμιο καθώς ερμηνεύει ο φίλον. Κι όταν καθίσει επί της αρχής και γράψει αυτό το δευτερονόμιο τούτο εις βιβλίων. Έτσι και ο Θεοδόσιος ο βασιλιάς η έγραψε όλο το Άγιο Βαϊκέλιο και κάθε μέρα το α... διάβαζε. Ανεγίνωσκε. Έτσι και ο βασιλιάς κατακουζινός συνήθιζε δύο βιβλία αξιόλογα κατά Ιβουδαίων και κατά Μωάμεθ, αλλά τι αναφέρω του παλιού, και δεν λέγω για του νεότερου που στάθηκαν στου καιρού μα, από του οποίου αρκούσει μόνο τρει μαρτυρίε. Πρώτη, η ευσεβεστάτη Βασίλισσα Ρωσία, η Εκατερίνη, η οποία έγραψε βιβλίο αξιόλογο περί των πολιτικών νόμων. Και οι δύο εκείνοι χρυσοί άνθρωποι, ο Γεώργιος, ο Καρτέσιος και ο Ευστράτιος, ο Αργέντης, οι οποίοι μολονότι και σαν άρχοντες και πλούσιοι, τόσον όμως η φιλοπονία τους ανάγκασε γιατί ήταν ευλογημένοι, που συνέγραψαν βιβλία ψυχοφελή και χρησιμόματα τα σε όλη την Εκκλησία, για το οποίο θα μακαρίζουμε αυτούς τους αιώνε των αιώνων, τους οποίους να μιμηθείς και εσύ, αρχοντά μου, και μάλιστα αν είσαι λογιότατος. Εάν δε, δεν είσαι λογιότατος, μήτε αυτά τα να μπορεί να μεταχειριστεί, Δούλευε να υπηρετείς τους αδερφού σου, καθώς προστάζει ο Απόστολος. Δια της αγάπη δουλεύεται αλήλης. Πήγαινε να επισκέπτεσαι μόνος του τους φυλακισμένους, τις ασθενείς, τις χείρες και τα αρφανά, να παρηγορεί τους θεθλημένους, να ειρνεύει τους μαχόμενους, να καταγίνεσαι στην ανάγνωση των πνευματικών βιβλίων, να με τάνιζε και τους άλλους τρόπους και κόπους και κάνε να αναπληρώσεις με αυτού τον κόπο του εργόχειρου και αργός μην κάθεσαι για να μην κατακριθείς όσο κνηρός εκείνος όπως εκείνος ο αχρίος δούλος ο κνηρός για να μην ακούσεις από τον Κύριό σου «Ή να τι έστικας όλη την ημέρα αργός Ματθαίος, 20 κεφάλαιο. Επειδή αγαπητέ ο Θεός επίησε φυσικά τον άνθρωπο για να εργάζεται, έλαβε γάρ φύση, Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον έπλασε και έθετο αυτό το παραδείσιο της τρυφής, εργάζεστε αυτόν και φυλάσιν. Και δεν το έκανε για να κάθεται αργός και οκνηρός τεμπέλης, διότι η εργασία των χειρών κάνει το σώμα δυνατό, στέρεο και υγιεινό η δε αργία το κάνει το σώμα δύνατο μαρθακό και νοσόδες. Είναι προς τούτης, ενωμένη πάντοτε με την πονηρία, η αργία, καθώς ο Κύριος δήλωσε τούτο. Λοιπόν, πονηρέ δούλε και οκνηρέ. Και τις περισσότερες κακίες και αρέσεις που βρίσκονται στον κόσμο, η αργία της γέννησε. Γι' αυτό είχε δίκιο και ο σοφός Ιράχ να πει «Πολύ κακία δίδαξε η αργία». Και το βλέπουμε τούτο πως αληθεύει εμπράκτος και οφθαλμοφανός, διότι εκείνοι μεν που εργάζονται και δουλεύουν εργόχειρο έχουν λιγότερα πάθη και πονηρίες. Εκείνοι που κάθονται αργοί και χωρίς εργόχειρο έχουν πάντοτε και περισσότερα πάθη, επιθυμίες, πονηρές. Για τούτο λέει και το Πνεύμα το Άγιον. Επιθυμίε οκνηρών αποκτήνωση, ου γάρ προαιρούνται οι χείρε αυτού ποιήν τι, και πάλιν ο δίαν έργονε στρωμένε ακάνθες. Και τέλο πάντων, εσύ που διαβάζει αυτά και είσαι τεχνίτη και δουλεύει εργόχειρο, να με μίσε τον κύριο που πρόσεχε να μην κάνει τη συντέχνη του δολιότητα και ψεύδοση κλεψιά, αλλά φύλατε τα πάντα με εμπιστοσύνη σε εκείνον που δουλεύεις, διότι αυτό σε πληρώνει με το μισθό που εσύ συμφώνησες και έχεις μεγάλη αμαρτία αν τον αδικήσεις. Μη μεταχειρίζεσαι αμέλεια και οκνηρία στην τέχνη σου, αλλά δούλευε με όλη την ψυχή σου, σαν να δουλεύεις όχι άνθρωπο, αλλά το Θεό. Γιατί ο Θεός βλέπει και κρίνει τα έργα σου, καθώς παραγγέλει ο Απόστολος, και παν ότι αν πείτε εξ ψυχής, εξ ψυχής εργάζεστε εν το Κυρίο και ουκ ανθρώπης. Ο δε αδικών κομιείτε ο αδικήσι και ουκ αστεί πρόσωπο λειψία, κολοσαείς τρίτο κεφάλαιο. Και τι σας λέω μόνο αυτά, ο Θείος Παύλος προστάζει να μην συναναστρέφεσαι κάποιους, αλλά να απέχεις εκείνον που περπατεί άτακτα, δηλαδή εκείνον που δεν θέλει να εργάζεται αλλά να περιεργάζεται για να μην μάθει από την κακία του. Παραγγέλλομεν δε ημίν αδελφοί εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού στέλεστε ημάς υπό αδελφού ατάκτος περπατούντος και μη κατά την παράδοση ειν παρελάβατε παρημών. Και για να πω πιο σύντομα και καθολικά ολοκληρωμένα δηλαδή, αυτό σημαίνει καθόλικον. Όσοι μένω τώρα, περάσαμε τη ζωή μας με αργία και αμέλεια, να ξυπνήσουμε από το βαθύ ύπνο της οκνηρίας. Έως την οργάρφηση η οκνηρέ κατάκησε, πότε δε ξύπνου εγερθήσει, ο λίγον μεν υπνείς, ο λίγον δε κάθεσε, μικρόν δεν ιστάζεις, ο λίγον δε εναγκαλίζεσαι χερσή στήθη έως πότε θα περνάτε δίπλα και θα γυρίζετε από το ένα μέρος και από το άλλο της κλίνης και του στρώματός σας καθώς η πόρτα συχνογυρίζει στη στρόφιγγά τη, καθώς είναι γραμμένο ως περθύρα στρέφεται επί, της, επί του στρόφιγγος ούτω ο κνηρός επί της κλίνης αυτού μετανοήσετε να ντραπείτε και να λυπηθείτε που τόσα χρόνια είστε μακριά από τη μίμηση και το παράδειγμα του Ιησού Χριστού και να γίνετε άχριστη σε όλο τον κόσμο, τόσο για τον εαυτό σας και τους άλλους, και να μοιάσετε με ανέστητα είδωλα τα οποία έχουν χέρια αλλά δεν πιάνουν, έχουν πόδια αλλά δεν περπατούν κατά τον ψαλμοδό. Και παρακαλέστε τον Κύριο να σας δυναμώσει με τη χάρη Του, να εργάζεστε τουλάχιστον ένα μικρό εργόχειρο στο υπόλοιπο της ζωής σας και με το εργόχειρο αυτό να λυτρωθείτε από τις επιθυμίες και τα κακά που γεννάει η αργία καθώς είπαμε πριν. Όσοι δεν ζείτε φτωχοί με τέχνη και εργόχειρο, να χαίρεστε διότι είστε κατά τούτο συγκοινωνοί και μέτοχοι του παραδείγματος του Κυρίου μας. Να ντραπείτε και να μετανοήσετε για τις κλεψιές και τα ψεύδια και τις δολιότητες που ως τώρα μεταχειριστήκατε στην τέχνη σας και να ζητήσετε συγχώρηση για τούτο από τον Κύριο διότι το καλό, μού καστεί καλό, όταν μη καλός γέννητε. Και όλοι κοινώς οι κοσμικοί και οι καλόγυροι, οι δουλεύοντες εργόχειρο, σπουδάζετε με τα χέρια, με τα χέρια του σώματος να εργοχειρείται. Με το νου σας όμως να προσεύχεστε μέσα στην καρδιά σας λέγοντας «Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού, ελέησόν με». Για να ευλογούνται τα έργα των χειρών σας εις το όνομα του Ιησού Χριστού και για να λατίζετε κάθε σας δουλειά και να νοστιμίζει με την Αγία Προσευχή, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, τίουν μακαριότερον ηλίου καθαρός διαλάμψαντος, επέργα τρεπόμενον πανταχού της ευχής συμπαρούσης και της ύμνης ως περαλάτη παραρτήν τας εργασίας. Δηλαδή η προσευχή θα είναι αλάτι στα έργα των χειρών. Διότι καθώς είναι αναγκαίο το εργόχειρο για να τρέφει το σώμα, έτσι είναι και η προσευχή αναγκαία για να τρέφεται η ψυχή. Διαβάζουμε ότι ένας σόσιος όταν ξημέρωσε η μέρα, έλεγε «Σώμα δούλευε δια της τροφής, ψυχή νύφε για να σωθείς». Λοιπόν, να αφήσετε τις συνομιλίες και τις καταλαλιές που κάνει το ένα στον άλλον όταν εργοχειρείται, να συμμαζεύεστε μέσα στο νου σας και να προσεύχετε όπως είπαμε καθώς μας παραγγέλει ο Παύλος αδιαλείπτως προσεύχεστε. Και επειδή όλος ο σκοπός του να δουλεύει κάποιος είτε κοσμικός, κοσμικός άνθρωπος είτε καλόγερος είναι το να βγάζει με το εργό χερό του τη δική του συντήρηση και να ελεεί τους φτωχού και τους αδύνατους όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Για τούτο υποσχεθείτε στον Κύριο να μην δουλεύετε πλέον και να κοπιάζετε τόσο πολύ στα εργόχειρα για να πλεονεκτείτε και να πλουτίζετε εσείς και τα τέκνα σας και εκ τούτου να αμελείτε την εκκλησία και τις διορισμένες ακολουθίες και ορτές αλλά για να ενελείτε και τους φτωχού της αδερφού σας και έτσι για της ελαημοσύνης αυτής να λυτρωθείτε από την κόλαση και να σωθείτε ακολουθώντας το παράδειγμα του Παστόλου Παύλου που λέει «Αυτοί είδατε» ότι τες χερσί μου και τις ούσιμετε μου υπηρέτησαν εχείρες αυτέ. Εσείς γνωρίζετε λοιπόν τι έχει συμβεί και ότι με τα χέρια μου υπηρέτησα όχι μόνο τον εαυτό μου αλλά και αυτούς που ήταν γύρω μου, αυτούς που ήταν μαζί μου. Πάντα υπέδειξα εμείν ούτω κοπιώντες δι' αντιλαμβάνεστε των ασθενούντων». Συλλογίσω ο αγαπητέ αδερφέ ότι ο Κύριος μας μετά από 30 χρόνια στην ηλικία των 30 ετών δηλαδή ύστερα και αφού βαπτίστηκε έως του θανάτου του φύλαξε τέλεια την αγάπη προς το Θεό και την αγάπη προς τον πλησίον διότι λέγει ο Άγιος Μάξιμος ότι ο διάβολος ακούσα στον όναρχο πατέρα να κηρύδει τον Κύριον Υιόν του αγαπητών όταν βαπτίζεται στον Ιορδάνη ποταμό που είπε εσύ ο Υιός μου αγαπητός ενώ ευδόκησα και ξέροντα από τον νόμο ότι δύο είναι οι πρώτες και μεγάλες εντολές η μία να αγαπήσεις Κύριο το Θεό σου εξ όλης σου και εξ όλη της ψυχής σου και εξ της δυνάμεώς σου όπως λέει στο Δευτερονόμιο και άλλη να αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου ήθελα να δοκιμάσει με αυτές τον Κύριο για να γνωρίσει αν πραγματικά και αληθινά είναι Υιός του Θεού, καθώς το διακήρυξε ο Πατέρας Του. Και αν εν τη αληθεία αγαπά το Θεό και τον πλησίον, και πρώτα τον δοκίμασε στην πρώτη εντολή και μετά στη δεύτερη κατά την τάξη. Λοιπόν, αφού το Κύριος βαπτίστηκε και ανοίχθηκε στην έρημο στο σαραντάριο όρος, εκεί υπό του Αγίου Πνεύματος για να πειραστεί από τον διάβολο, καθώς μας λέγουν κηθοί ευαγγελιστές, βλέποντας τον διάβολο στον Κύριο που σε πέρασε τεσσαράκοντα ολόκληρες ημέρες και νύχτες χωρίς να φάει και να πιεί τίποτε, εφάνει αισθητός αυτόν και όχι νοητός και κατά καθώς λένε μερικοί, επειδή ο Κύριος ήταν ανώτερος φαντασίας». Έτσι ήταν ανώτερος και της νοητής και φαντασιώδους προσβολής κατά τους θεολόγους. Έπρεπε να φανεί λοιπόν αισθητό ο διάβολος τον Κύριο και επειδή τρία είναι τα γενικότερα και μεγαλύτερα πάθη της κακίας, της φιλιδονίας, της φιλοδοξίας, της φιλαργυρίας τον πολεμάει πρώτο και τον δοκιμάζει στη φιλιδονία και του λέει να κάνει τους λίθους άρτους και να φάει για να μην πεθάνει. Ή η όση του Θεού, του θεου η π οι να θεοί ότι άρτη γένονται. Ματθαίος, τέταρτο κεφάλαιο. Αλλά ο Κύριος προτιμώντας την αγάπη του Θεού περισσότερο από την αγάπη τη δική του, αποκρίθηκε στο διάβολον. γιάγαραπτε, ο ούκε πάρτο, μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επί παντή ρήματι, εκπορευωμένο διαστόματος Θεού. Έπειτα, τον πολεμάει και τον δοκιμάζει στη φιλοδοξία. Τον επέρνει αισθητά κατά παραχώρηση δική του και τον ανεβάζει επάνω στο δοξάτο του ιερού και του λέει να πέσει κάτω από εκεί. Ώστε βλέποντάς τον οι άνθρωποι πως δεν έχει πάθει κανένα κακό πέφτοντας από εκεί να τον δοξάσουν σαν ένα άγιο και θαυματουργό. Ή ως του Θεού «Βάλε σ' αυτόν κάτω Θεή, ή Υιός, ή του Θεού. Εάν είσαι Υιός του Θεού, ρίξε τον εαυτό σου κάτω», του είπε. Ο δε Κύριος, προτιμώντας την αγάπη για τη δόξα του Θεού περισσότερο από τη δόξα των ανθρώπων, το αποκρίθηκε ότι δεν πρέπει να πειράζει κάποιο το Θεό και να κάνει θαύματα χωρίς να είναι ανάγκη, «Όκα εκπειράσεις Κύριον των Θεών σου» τρίτον δε και τελευταίον πολεμάει ο εχθρό και δοκιμάζει τον κύριο στη φυλαργυρία, παίρνοντα αυτόν με το σώμα, τον ανεβίβασε σε ένα υψηλό όρο και από εκεί του έδειξε όλε τι βασιλείες του κόσμου κατά φαντασίαν αναισθητό, χωρί να φαντάζεται αυτές ο κύριο, καθώ λέγει ο Ιερός Θεοφύλακτο του κυρίου μη φανταζομένου. Και του λέει με αυθάδεια ότι αν πέσει και τον προσκυνήσει, θα του δώσει όλες αυτές τις βασιλείες» ταύτα πάντα σιδώσω δώσω, εάν πεσόν προσκυνήσεις μη. Αλλά ο Κύριος πάλι, προτιμώντας την αγάπη του Θεού περισσότερο από όλα τα πλούτη και τις βασιλείες του κόσμου, αποκρίθηκε στο διάβολο. Κύριον τον Θεών σου προσκυνήσεις και αυτό μόνο λατρεύσεις. Λοιπόν, νικώντας με τα τρία αυτά εναντίον των τριών αυτών και καθολικότερων παθών, ο Κύριος συνεκίνησε και τη ρίζα αυτών, τη φιλαυτία. Και μαζί με αυτή και τα άλλα πάθη και συγχρόνως πρόσβαλε και το διάβολο γιατί τούτο λέει ο Λουκάς ότι με αυτά τα τρία, με αυτούς τους τρεις πειρασμούς ετελείωσε ο διάβολος και συντελέστας πάντα πειρασμόν ο διάβολος λέει. Αυτά λοιπόν είπε ο Κύριος και ενίκησε και έδειξε ότι αγαπά το Θεό με όλη την ψυχή, με όλη τη διάνοια και με όλη τη δύναμή Του. Έτσι ο διάβολος κατεσχυνθής, καταντροπιασμένος από αυτή τη νίκη έφυγε. Και τότε οι άγγελοι προσήλθαν να υπηρετήσουν τον Κύριο. Τότε αφήσει αυτόν ο διάβολος και ειδού άγγελοι προσήλθαν και διοικώνουν αυτό. Έφυγε μένα από τον Κύριο ο διάβολος, αλλά άραγε εσύ ο ομιαρός; Καθόλου. Αλλά βλέποντας πως ο Κύριος εστάθηκε τέλειος σε αυτήν την προς το Θεό του αγάπη, θέλησε να τον πολεμήσει με την αγάπη στων πλησίων και να τον δοκιμάσει αν είναι και εκεί τέλειος. Γι' αυτό μπήκε στις καρδιές των γραμματέων και των φαρισαίων των αρχιερέων και των ιερέων των Ιουδαίων και τις έκανε να καίγονται από φθόνο και μίσος κατά του Κυρίου και τους πείθει να διαβάλουν τα θαύματά του, να τον ονομάζουν δαιμονισμένο και σαμαρίτη, φαγά και εινοπότη και φίλο των τελωνών και αμαρτωλών και με συμπτωμία θα λέγαμε κοινή όλους τους Ιουδαίους να τον παραδώσουν στον Πιλάτο και να τον καταδικάσουν και να υποστεί τα πάθη αυτά και τελευταία το θάνατο το σταυρικό. Γι' αυτό και ο Ευαγγελιστής Λουκάς είπε ότι απέστη από τον Κυρίο Διάβολος άχρη καιρού, δηλαδή ανεχώρησε από τον Κύριο αυτή την ώρα προς το παρόν μόνον, έως ότου να μπορέσει να τον καταδικάσει στο σταυρό, καθώς λέει ο Θείος Μάξιμο ο δε κύριο ξέροντα όλε αυτέ τι πονηρίε και τα διαβούλια του Σατανά, ευθύς που τον νίκησε και τον εξεδίωξε από το όρο, δεν τον άφησε τελείω να αναπαυθεί, αλλά τον ακολούθησε κατόπιν κυνηγώντα τον. Γι' αυτό και έδιωχνε από του ασθενεί και δαιμονισμένου τα δαιμόνια και άτρεβε όλα του τα πάθη και τι ασθένειε, τα οποία προέρχονται από την ενέργεια του Σατανά και τους έκαναν να πάσχουν συγχωρώντας και τις αμαρτίες τους. Ο εχθρός παρακινούσε τους ανθρώπους να κάνουν αμαρτίες και φωτίζοντας με τις διαδοχικές συναντήσεις τους με τους ανθρώπους και τις διδαχές και το κήρυγμά του και τη διάνοια των ανθρώπων βοηθούσε. Αυτή τη διάνοια που είχε πριν τυφλώσει ο σατανάς με το σκότος της αγνωσίας και απιστίας και αυτό ήταν ένας πόλεμος κατά του διαβόλου και είχε όλο αυτό τον πόλεμο και τη μάχη ως προτέτιος. Στους γραμματίζδες και τους φαρισαίους και τους άλλους που τον κατηγορούσαν και τον κατάτρεχαν έφερε το με παραότητα και πολύ ημερότητα. Μάλιστα δεν τους αγαπούσε υπερβολικά και τους ελυπεί το, διότι αυτοί δεν έφταιγαν για όσα έλεγαν και έκαναν, αλλά ο διάβολος που τους μεταχειρίζεται σαν όργανά του, κινώντας και ενεργώντας αυτούς σε αυτά. Τέλος πάντων, ύστερα από τόσα πάθη που ο Κύριος δοκίμασε, καταδικάστηκε και στο σταυρό από τους ίδιους εκείνους, από τους οποίους, δια των οποίων τη σωτηρία εσταυρώνετο. Και εδώ μας δείχνει μια υπερβολική τελειότητα, αυτή την τελειότητα της αγάπης προς τον πλησίον. Διότι και σταυρωμένος όντας και στην αγωνία ευρισκόμενος του πλέον επώδυνου θανάτου παρακαλάει τον πατέρα να συγχωρήσει το σφάλμα και την αμαρτία των σταυρωτών. Πάτερ, άφες αυτής ουγαρίδαση τυπιούσι. Και με αυτόν τον τρόπο αγάπησε ο Κύριος των πλησίων όχι μόνο σαν τον εαυτό του, αλλά και περισσότερο από τον εαυτό του. Και με τις τελειότητες των δύο αυτών εντολών, των πρώτων και μεγάλων εντολών, απέδειξε στον διάβολο ότι πραγματικά και αληθινά ήταν Υιός του Θεού. Εν ταύτες γάρφησιν ο Αυτός τες δυσίν εντολές Όλος ο, νόμο και οι προφήτε κρέμονται. Αλλά τώρα, εσύ αγαπητέ μου αδερφέ, μιμήθηκες τάχα σε αυτό τον Κύριο Αλίμονο. Εγώ νομίζω ότι είσαι πολύ μακριά από αυτή τη μίμηση και το παράδειγμα του Ιησού Χριστού και ούτε το Θεό αγαπάς καθώς πρέπει ούτε τον πλησιών. Με οχτώ σημάδια μπορεί κάποιος να συγνωρίσει αν αγαπάει το Θεό καθώς πρέπει. Αν τον αγαπά βίαστα και φυσικά. Αν φυλάει τις εντολές του. Αν τον αγαπά μόλι του την καρδιά χωρίς να αγαπά άλλο πράγμα. Αν ενθυμείτε το όνομα του Θεού συχνά όπως λέγει ο Θεολόγος Γρηγόριος Φιλού σιγάρι σφόδρα περί τη ερωτικό έχοντε, ιδέω είναι η ένε και τη ονόμαση. Αν όταν προσεύχεται κάποιο, αβίαστα ο νους του αφήνει όλα τα άλλα πράγματα του κόσμου και προσκολάται στη μόνη μνήμη και αγάπη του Θεού, και αισθάνεται ο εσωτερικό μια γλυκύτητα και ανάπαυση, περισσότερο από κάθε άλλη γλυκύτητα και ανάπαυση, και όσο περισσότερο αργοπορεί σε αυτή την κατάσταση της προσευχής, τόσο και περισσότερο δείχνει ότι αγαπάει το Θεό. Αυτό το σημείο αναφέρει ο Θεσσαλονίκης Μέγας Γρηγόριος λέγοντας «Όταν τον νουν προς Θεό ανατίνας, επουδενός ανθέλκει τον κάτω, αλλά πάντων επιλανθανόμενος αβιάστος, χωρίς διαλογισμών, χαίρον εντρυφή, δι' του Θεού μνήμη και τες προς Αυτόν ευχές, τόθε γνώθη της προς Θεόν αγάπης καθαρός αψάμενος, και μετά του σούτον ταύτης μετέχων, καθώς ον ότι στιάφτης προς Θεόν εντεύξεως, μάλλον δε ενώσεως παρατείνεται καιρός. Αν χαιρετόταν ταν πάσχη για το Θεό και για την εντολή του, όπως λέει ο Απόστολος, νυν χαίρο εν της μου μου, κολοσαής πρωτοκεφάλαιο, και πάλιν, ημίν χαρίσεστε το υπέρ Χριστού, ου μόνον το εις αυτόν πιστεύειν, αλλά και το υπέρ πάσχειν. Το δε τελευταίον, αν δεν νικάτε η προς το Θεό αγάπη, από τίποτε ενάντιο, όπως λέει ο Θείος Παύλος, ένεκα σου θα όλη την ημέραν. Αλλά εν τούτης πάσιν υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς τώρα εξέτασε αγαπητέ μου και εσύ τον εαυτό σου και δες αν έχεις αυτά τα σημάδια της αγάπης προς το Θεό καθώς πρώτα θα στοχαστείς αν αγαπάς εσύ το Θεό όπως τα νήπια αγαπούν τους γονείς τους και καθώς κάθε ζώο αγαπά εκείνος που το γέννησαν όπως λέει ο Μαγκας Βασίλειος, Αγαπάς το Θεό καθώς φυσικά όλα τα όντα αγαπούν το αγαθό και το καλό. Καθώς ο καθένας αγαπά τον ευεργέτη του, καθώς κάθε φίλος αγαπά το φίλο του, καθώς το μάτι φυσικά αγαπά το φως και καθώς το ζώο φυσικός αγαπάει τη ζωή. Καταλαβαίνεις πως η θέλησή σου και η διάθεση της καρδιάς σου μόνη και αφεαυτής κλείνει και τρέχει στην αγάπη του Θεού και όχι σε άλλο πράγμα όταν την αφήνεις ελεύθερη και δεν την βιάζεις. Καθώς και ο μπούσουλας, η πηξίδα δηλαδή του καραβιού, από ποιο μέρος και αν την γυρίσεις, αυτή πάλι κλείνει προς το αγαπημένο βόρειο πόλο του. Εγώ στοχάζομαι πως όλα μεν τα άλλα μάτια πράγματα του κόσμου, ειδονές και δόξες και χρήματα τα αγαπάς, σαν φυσικότερα και χωρίς να βιάζεις τελείω τη θέλησή σου, το δε Θεό μόλις και με τα βία αγαπάς, βιάζοντας με κόπο πολύ την καρδιά σου. Τώρα λοιπόν εξέτασε αν αγαπάς, αν φυλάτης όλες τις εντολές του Θεού, διότι όποιος αγαπάει το Θεό, εξ φυλάσει, βάζει σοβαρά μπροστά στα μάτια του τις εντολές του Καθώς το είπε και μόνος του, εάν με αγαπάτε, τα συντολάστητα σε εμά τηρήσατε. Και εξεναντίας, όποιος δεν αγαπά το Θεό, ούτε τις εντολές του φυλάει, ο μη αγαπών με τους λόγους μου ούτε ρί. Εσύ όμως φοβάμαι ότι όχι μόνο δεν φυλάς τις εντολές του Κυρίου, αλλά και αν κάνεις καμιά, την κάνεις και εκείνη να τελεί, κολοβεί, με χίλιου γογγισμού και με τόσε καινοδοξίε. Στο χάσο, αδερφέ, αν εσύ αγάπα το Θεό με όλη την ψυχή σου και με όλη την καρδιά σου και με όλη την ισχύ σου, καθώ σου έχει προστάξει ο κύριο, διότι αν μόνο μοιραστεί στα δύο, η καρδιά και η ψυχή, και δεχθεί μέσα η καρδιά σου μια μοναχή προσπάθεια ενός παραμικού πράγματος, έστω και μιας τρίχας, να ξέρεις ότι δεν αγαπάς το Θεό μόλις την ψυχή και μόλις την καρδιά. Κάνε λοιπόν λογαριασμό και δες πόσο είσαι μακριά από τη Θεία Αγάπη, διότι η δική σου καρδιά είναι μοιρασμένη όχι σε δύο, αλλά σε τόσα πολλά κομματάκια όσες είναι οι αγάπες και οι προσπάθειες που έχεις για κάθε πράγμα. Έπειτα ερεύνησε τον εαυτό σου να δεις αν έχεις και το τέταρτο και το πέμπτο και το έκτο και το έβδομο και το όγδο σημάδι αυτή τη αγάπη σου προς το Θεό. Δηλαδή, για να ανακυβαλαιώσουμε, αν προσεύγεσαι αβίαστα, αν χαίρεσαι να πάσχεις για το Θεό, όταν φυλάς τις εντολές του Θεού, όταν αγαπάς το Θεό περισσότερο από οτιδήποτε άλλο και όταν αγαπάς το Θεό μόλις την ύπαρξή σου, μόλις σου την καρδιά. Αλλήμον όμω, εσύ μου φαίνεται πως μόλις και με τα θυμάσαι το όνομα του Θεού μία ή δύο φορές την ημέρα και το συλλογίζεσαι μόνο με το νου σου και συλλογίζεσαι άλλα πράγματα, βιωτικά και μάταια. Εσένα η καρδιά σου, αδερφέ, είναι τόσο σκληρή, που όχι μόνο δεν δακρύζει τον ακούει το γλυκύτατο και παμπόθητο όνομα του Θεού, αλλά ούτε καν μαλακώνει λίγο όταν βλέπει το Θεό της προσιλωμένο από την αγάπη του, αδικοφωνευμένο, αιματοκυλισμένο επάνω στο σταυρό. Εσύ όταν παραστέκεσαι στην προσευχή, τότε ο νου σου έχει να συλλογιστεί όλα τα μάτια και κοσμικά, τρέχοντας εδώ και εκεί χωρίς να προσέχει και να γλυκένεται από τα λόγια της προσευχής. Κι αν λίγη ώρα περάσει, παρευθείς βαρένα, ειδέ. Βαριέται και αδειμονεί. Εσύ πότε χάρηκες όταν έπαθες κάτι για το Θεό. Έχεις τόση λίγη αγάπη για το Θεό σου, πότε αν σου ακολουθήσουν πειρασμοί, θλίψεις και εναντιότητες, αμέσως αποκάμεις και στρέφεσαι προς τα πίσω, από τους σκοπούς, από τους, τους καλούς και δίκαιους που έχεις. Διάβασε και εξέταση για να δεις πώς πρέπει να φέρεσαι προς το Θεό. Ομοίως να διαβάζεις τη μελέτη περί της στον Θεών αγάπης. Πάλι τα σημάδια της προς το πλησίον αγάπης είναι πολλά, τα οποία Εξετάσαμε λίγο πριν, κοντά στα οποία είναι και αυτά. Το σημάδι της προς τον πλησίον αγάπης είναι το να αγαπάς κάποιον αβίαστα και φυσικά, χωρίς βία του εαυτού σου σε αυτόν. Επειδή και ο Σιράχ λέει, παν ζών αγαπά το όμοιον αυτού. Και κατά το Μέγα Βασίλειο, ο άνθρωπος είναι ένα ζώο ήμερο και κοινωνικό και όχι μοναστικό και άγριο και ακολούθως φυσικά πρέπει να αγαπά τον ομόφυλό του εάν προσεύχεσαι με αγάπη και πόνο καρδιάς, με γλυκύτητα καρδιάς για κάθε άνθρωπο, εξίσου και για το φίλο σου και για τον εχθρό σου, εξίσου για εκείνον που σε λείπησε και για εκείνον που δεν σε λείπησε, εξίσου για τον γνωστό σου και τον άγνωστό σου, καθώς αυτό είναι σημάδι που αναφέρει ο προρηθής Θεσσαλονίκης Γρηγόριος λέγοντας «Όταν δε πάλι εν και οδύνει γλυκερά καρδίας επίσης υπέρ σε αυτούσε και παντός σε ανθρώπου προσευχή προς Κύριον γνωστού και αγνώστου, εχθρού και φίλου, λυπήσαντος και μη λυπήσαντος, τότε γνώθη των πλησίων εξ ψυχής αγαπήσας σας. Αλλά διαθέσεις αυτές ου προσγίγνονται εάν μη τα φανερά της αγάπης έργα ασχής. Δηλαδή, τον αγαπάς κάποιος, τον πλησίον σου, όχι μόνο σαν τον εαυτό σου, αλλά και περισσότερο από τον εαυτό σου. Διότι για αυτή την αιτία ο Κύριος έδωσε καινούργια εντολή και την ονόμασε την εντολή της προσαλήλους αγάπης. Διότι τον αγαπάμε τους άλλους όπως τον εαυτό μας είναι εντολή του παλαιού νόμου, λεβητικό γιοταθήτα. Εντολή και νυν δίδομαι ημίν, ή αγαπάτε αλλήλου. Και δεν στέκει ω εδώ, αλλά προσθέτει. Καθώ ηγάπησα ημά, είναι να και εμεί αγαπάτε αλλήλου. Επειδή δε ο κύριο αγάπησε εμά περισσότερο από τον εαυτό του και πέθανε για μα, λοιπόν και εμεί χρωστούμε να αγαπάμε τον πλησίον περισσότερο από τον εαυτό μα. Και αν χρειάζεται μείζον αγάρφηση ταύτην αγάπη, ουδή έχει ή να τη στην ψυχή να αυτού θεί υπέρ των φίλων αυτού, να θυσιάζει δηλαδή τη ζωή του για τους φίλους του, αυτή είναι η μίζωνη η μεγαλύτερη αγάπη. Τώρα δες, αγαπητέ αδελφέ, αν έχεις και εσύ στον εαυτό σου αυτά τα σημάδια της των πλησίων αγάπης. Αλλά εγώ σκέφτομαι πως δεν έχεις κανένα από αυτά, διότι αντί να αγαπάς φυσικά τον ομόφυλο και ομόπιστο αδερφό σου, σεις σαν άκριο θηρίο τον μισείς και τον δαγκώνεις και τον κατατρώγεις, καθώς είναι γραμμένο εις αλλήλους, ή αλλήλους δάκνεται και κατεστίεται, βλέπετε μη υπαλλήλων αναλωθείτε». Γαλάτες επιστολή «Εσύ όταν σου φάλει κανένας για σένα, ναι, δεν παρακαλείς το Θεό να σου συγχωρήσει, καθώς ο Κύριος έκανε ως προείπε, αλλά ίσως παρακαλείς να τον παιδεύσει ο Θεός εχθρονόμενος και κατατρέχον αυτόν και κάνεις παρόμοιο με το σκύλο, ο οποίο δεν ορμά κατά πάνω εκείνου που του ρίχνει την πέτρα, αλλά ορμάει στην πέτρα εκείνη που ρίχνεται και τη δαγκώνει. Έτσι κι εσύ δεν πολεμάς το διάβολο που κίνησε τον αδερφό σου και τον έριψε σαν την πέτρα κατά πάνω σου για να σε πειράξει, αλλά πολεμάς και κατατρέχει ανόητε τον αδερφό σου που ενεργήθηκε από το διάβολο. Καθώ το ομοίωμα που αναφέρει ο Θεό Μάξιμο, εσύ όχι μόνο δεν αγαπά τον πλησίον σου περισσότερο από τον εαυτό σου, αλλά ούτε καν τον αγαπά σαν τον εαυτό σου, διότι εσύ μεν έχεις να τρως και να πίνεις και να ενδύεσαι και να αναπάβεσαι, ο δε αδερφός σου πεινά και διψά και με γυμνητεύει και δοκιμάζει κάθε λογή στεναχώρια και κακοπάθεια και εσύ τον παραβλέπεις. Το πράγμα το οποίο δεν είναι ίδιο της χριστιανικής αγάπης, καθώς λέει ο Απόστολος Παύλος, ως μεν πεινά, ως δε με θύη». Να ντρέπεσαι λοιπόν αγαπητέ για όλα αυτά και να μετανιώσεις, να ζητήσεις συγχώρεση από τον Κύριο που πέρασε τη ζωή σου όπως πέρασε τη ζωή του και ακόμα δεν αγαπάς το Θεό όπως πρέπει ούτε τον πλησίον σου και από τώρα δώσε υπόσχεση σε αυτό να σπουδάσει το εξή και να βιάζεις τον εαυτό σου για να αποκτήσεις με τελειότητα και τις δύο αυτές εντολές, δηλαδή την πρώτη την προς το Θεό αγάπη και τη δεύτερη την προς τον πλησίον η οποία είναι συμπληρωματική της πρώτης και εκείνης εξερτημένη. Και λέει ο Μέγας Βασίλειος και εκ της πρώτης εντολής κατορθώνεται η δεύτερη. Επειδή ο Κύριος είπε αν αγαπάτε τα εντολάς τα σε τηρήσατε. Ο Κύριος είπε αν με αγαπάτε να τηρείτε τις εντολές μου. Αυτή δέστη η εντολή η εμή ή να αγαπάτε αλλήλους Ιωάννης Ιωτα κεφάλαιο. Και πάλι με τη δεύτερη εντολή κατορθώνεται η πρώτη. Και ο Κύριος είπε, εφόσον επίσατε ενίτου τον των των αδελφών μου των ελαχιστων εμεί εμή επίσατε. Ματθαίος, 25ο κεφάλαιο. Τόσο είναι ενωμένε αυτές οι δύο εντολές, κατά το Μέγα Βασίλειο, ή προς τον Θεόν αγάπη, η οποία πρέπει πάντοτε να προηγείται και να προτιμάται, και να δευτερεύει και να ακολουθεί κατά την τάξη προς αυτήν ή προς τον πλησίον αγάπη. Αν τύχει για την προς τον αγάπη να παραβαίνετε και να καταφρονείτε την αγάπη του Θεού, πρέπει να απορρίπτεται ως βλαβερή και αυτή την αγάπη του πλησίον, να προτιμάτε την αγάπη του Θεού πρωτίστως, διότι πολλοί, πολλές φορές θέλοντας να παύσουν τον πλησίον, ελείπησαν το Θεό και θέλοντας να μην μισήθουν από τους ανθρώπους, μισήθηκαν από το Θεό. Γι' αυτό και εσύ, αγαπητέ αδερφέ, παρακάλεσε θερμά τον Κύριο, που με το παράδειγμα του φύλαξε και με τη διδαχή του κήρυξε αυτές τις δύο εντολές, για να σε δυναμώσει με τη χάρη του και να τις φυλάξεις κι εσύ καθώς πρέπει. Ανακαινίζοντας τη φυσική εκείνη δύναμη, την οποία να μέσα σε σένα, στον αγαπάς τόσο Αυτόν, τον Κύριο, το Θεό, όσο και τον πλησίον Σου. Και καθώς λέει ο Μέγας Βασίλειος, αδίδακτος μεν η προς Θεόν αγάπη, ούτε γάρφο τι χέριν και ζωής αντιποιήστε, παράλλου με μαθήκαμε. Δηλαδή είναι έμφυτη αγάπη και δεν την έχει διδαχθεί, ο άνθρωπος από μικρός την έχει, την αγάπη προς το Θεό έμφυτη ούτε το αγαπάν του στεκόντας, η θρεψαμένους έτερος εδίδαξεν. Λοιπόν, λέγοντας έτσι, και μάλλον με το θείο πόθο, που ουκ έξωθεν εστί η μάθησης, αλλά ομού της συστάσης ζώου του ανθρώπου φημή, σπερματικός της λόγος ημίν εγκαταβέβηλτε οίκοθεν έχουν τα προ προς τα σαφορμάστης προς το αγαπάν οικειώσεως. Και επίσης, συνεχίζοντας ο Μέγας Ουρανοφάντορ Βασίλειος λέει «Ουδέ ούτως ίδιον της φύσεως ημών, ως το κοινωνήν αλλήλης και χρήζιν αλλήλων και αγαπάν το ομόφυλον». Τίποτα δεν υπάρχει πιο βαθύ, πιο ιδιαίτερο στη φύση μας από το να επικοινωνούμε μεταξύ μας και να χρησιμοποιούμε τον εαυτό μας και τους άλλους δηλαδή να έχουμε κοινωνία αλλά συγχρόνως να αγαπάμε το ομόφυλλον να αγαπάμε τον άνθρωπο δηλαδή